Φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή δεύτερη ανοιχτή λαϊκή συγκέντρωση που κάλεσε η Ενωτική Δημοτική Κίνηση, η ομάδα παρέμβασης Ενωτικής Δημοτικής Κίνησης, προκειμένου να συντονιστεί η διαδικασία, προτείνει για το Προεδρείο τους κυρίους Καρατσόκη Χρήστο, Δημητρίου Βωμά, κυρία Κιάπου Σοφία και για πρακτικογράφο την Αγγελίου Τιβίγη. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να συμμετάσχει στο Προεδρείο από εσάς? Προτείνω να εγκρίνουμε το Προεδρείο με ανάταση της χειρός, αν είμαστε όλοι σύμφωνοι. Ωραία. Καλό λοιπόν το Προεδρείο να λάβει τη θέση του. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη σημερινή διαδικασία της Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης που κάλεσε η Ενωτική Δημοτική Κίνηση, παρέμβασης και αλληλεγγύης. Θα σας εξηγήσω τη διαδικασία και αν υπάρχει κάποια πρόταση επί της διαδικασίας, πριν ξεκινήσουμε να τεθεί από τους παρόντες. Στην αρχή θα γίνει ανάγνωση της εισήγησης εκτενής προς τη συνέλευση από το μέλος της ομάδας παρέμβασης της Ενωτικής Δημοτικής Κίνησης, τον Χρήστο Ντοματίκα. Στη συνέχεια θα έχουμε τοποθετήσεις των πολιτών επί της διακήρυξης, θα δημιουργηθεί κατάλογος, θα συζητήσουμε. Οι προτάσεις των πολιτών θα ενσωματωθούν μέσα στην προκήρυξη και θα ακολουθήσει ψηφοφορία για να εγκριθεί η διακήρυξη της συνέλευσης. Κατόπιν θα έχουμε προτάσεις για την γραμματεία της παράταξης για τις δημοτικές εκλογές. Θα υπάρχει κατάλογος με ονόματα ποιοι θέλουμε να συμμετέχουν στην γραμματεία της παράταξης και εν συνεχεία θα έχουμε προτάσεις για τον επικεφαλής της παράταξης. Οι προτάσεις αυτές μπορεί να είναι αυτοπροτάσεις, μπορεί κάποιος να αυτοπροταθεί ή μπορεί κάποιος από τους παρόντες να προτείνει κάποιον για επικεφαλής της παράταξης. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία και θα εκλεγεί ο επικεφαλής της παράταξης. Θέλω να σημειώσω ότι οι ψηφοφορίες προτείνεται να γίνουν με ανάταση του χεριού, αφορούν όλους τους σημερινούς παρόντες που συμφωνούν με τις βασικές αρχές της πρόταξης, διακήρυξης, αρχών και κύριων στόχων του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, στη γραμματεία της παράταξης για τις δημοτικές εκλογές προτείνεται να δηλώσουν συμμετοχή στο Προεδρείο, θα υπάρχει κατάλογος, όποιος το θελήσει και όσοι επιθυμούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης να συμμετέχουν. Υπάρχει κάποια διαφορετική πρόταση επί της διαδικασίας? Όχι. Καλώ λοιπόν στο βήμα το Χρήστο Ντοματίκα για να μας διαβάσει την διακήρυξη της Ενωτικής Δημοτικής Κίνησης. Αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι, η εισήγηση προς τη Λαϊκή Συνέλευση αποτελεί εκτεταμένη εκδοχή της πρότασης διακήρυξης και των βασικών στόχων προγράμματος, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στο τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο εδώ και 10 ημέρες. Επίσης, έχει μοιραστεί σε όλους σας σήμερα εδώ. Κοινή διαπίστωση όλων μας είναι ότι βιώνουμε καθημερινά την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας και σε κάποια της περιοχής μας. Τα αδιέξοδα αυξάνονται. Σήμερα αυξάνονται καθημερινά οι πολίτες που συνειδητοποιούν ότι ζούμε σε έναν τόπο που έχει αυτοκτήσει την τύχη του για χρόνια, που καθημερινά χάνει τα ερίσματα που απαιτούνται για την ομαλή πορεία προς το μέλλον. Μολονότι όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια περιοχή με πολλά ανοιχτά δεύτερα πλεονεκτήματα, σε μια περιοχή με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Σήμερα ολοένα και περισσότερο ομολογούμε ότι δεν πάει πια άλλο αυτή η κατάσταση, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, η δύναμη της κοινωνίας μας είναι η μόνη ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, με την άμεση ενεργοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Πολλά προβλήματα που βιώνουμε είναι κοινά και ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν είναι η συλλογική αφύπνιση και δράση. Πιστεύουμε ότι το επιχείρημα
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εφόσον άλλοι αποφασίζουν για μας. Δεν μπορεί πλέον να καλύπτει την ικανότητα και πρέπει να βαλθεί στα νερά από την δράση όλων μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, αν δράσουμε όλοι μαζί, με αποφασιστικότητα και σαφή προσανατολισμό στην υπηρέτηση των συμφερόντων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, οι πολίτες του Δήμου Αλληπηρού, που συγκεντρωθήκαμε στην Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, συναποφασίσαμε την δημιουργία της Συνολικής Δημοτικής Κίνησης, Παρέμβασης και Αλληλεγγύης, ενός δικτύου που θα αγκαλιάζει όλες τις πόλεις και τα χωριά της περιοχής και θα γίνει υπόθεση των πολιτών σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα. Στην Ενωτική Δημοτική Κίνηση Παρέμβασης και Αλληλεγγύης συμμετέχουμε πολίτες της περιοχής μας χωρίς την καθοδήγηση πολιτικών κομμάτων, με σεβασμό στις πολιτικές απόψεις του καθενός που θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε για την πρόοδο του τόπου μας. Σεβόμαστε τους δημούς δημοκρατίας και τα πολιτικά κόμματα, φυσικά ως έναν από αυτούς, και πιστεύουμε ότι όλοι μαζί, ως ενεργοί πολίτες της περιοχής, πέρα από κομματικές και ιδεολογικές διαφορές, μπορούμε να εξεργαστούμε πολιτική για τοπικά θέματα που μας αφορούν. Η δημοτική μας κίνηση θεωρεί ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανάγκη από εταιρείες συσπηρώσεις που επιδιώκουν τη σύνθεση των απόψεων. Από αυτή την προσπάθεια δεν εξαιρεται κανένας που θέλει να προσφέρει στον τόπο και στην κοινωνία. Μπορούν όλοι να βοηθήσουν. Βεβαίως αποκλείονται αντιδημοκρατικές και ρατσιστικές αντιλήψεις και πρακτικές. Αποκλείονται οι λογικές των πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού, της αδιαφάνειας, της διαφοράς και της ηλιοτέλειας, του παραγωγισμού, που έχουν ακέραιες ευθύνες για την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Στην ενεργή προσπάθεια για την ανανέωση της τοπικής πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι ενεργοί πολίτες, που προσπάθησαν να επιχειρήσουν με ιδιωτήρια του κοινού συμφέρον, οι άνθρωποι ενεργοί πολίτες και φυσικά η νέα γενιά. Αγαπητοί πολίτες, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε αυταπάτες. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για τη χώρα μας και για την περιοχή μας. Η αναγκαιότητα όμως των καιρών επιβάλλει να παλέψουμε όλοι μαζί για να συνδιαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης που θα δίνει συλλογικές απαντήσεις στα σημερινά διέξοδα. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί πρέπει να δράσουμε άμεσα για να αλλάξουμε σελίδα στον τόπο μας. Το πρόγραμμα των διεκδικήσεων διέρευε μια ενιαία λογική, με κυρίαρχο στόχο την υπηρέτηση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Ως κύριοι στόχοι του προγράμματος παρέμβασης και διεκδικήσεων αναφέρονται. Πρώτον, η διεκδίκηση και εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής ίσης αντιμετώπισης των δημοτών και ενίσχυση των πιο αδυνάμων. Στηρίζουμε τις υπάρχουσες δομές αλληλεγγύης και διεκδικούμε να δημιουργήσουμε νέες απαραίτητες. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι της περιοχής μας πρέπει να έχουν νερό, ρεύμα, φαγητό και πέτρεψη. Δεύτερον, η συλλογική αντίσταση στην υποβάθμιση των παροχών δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της παιδείας. Τρίτον, η περιφρούρηση του δημοτικού δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΙΑ, των υπηρεσιών καθαριότητας των γενικών υπηρεσιών. Διεκδικούμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είμαστε αντίθετοι στη λογική ότι δεν θα παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες σε όποιον τις έχει ανάγκη, αλλά μόνο σε όποιον έχει να τις πληρώσει. Τέταρτον, η διαμόρφωση και η υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πολιτικής που θα στηρίζεται στην άμεση που διαθέτει η τοπική κοινωνία. Οι ανεκμετάλλευτες φυσικές δυνατότητες, το ανθρώπινο δυναμικό και τα εργαλεία ανάπτυξης, αν αξιοποιηθούν, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας πολιτικής ανάπτυξης του τόπου και δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας. Για την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής είναι απαραίτητα ο σαφής προγραμματισμός και η αποφασιστικότητα. Κύριοι άξονες, πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η στήριξη της τόπιας δημιουργικής και κοινωνικής παραγωγής, η δημιουργία ένωσης καταναλωτών και η στήριξη καταναλωτικών συνεταιρισμών για την πρόθεση των τοπικών προϊόντων, η συγκεντρωμένη συνειδητή ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα από τοπικές επιχειρήσεις και συλλόγους, η αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης εκτός των άλλων και η διοργάνωση έκθεσης αγροτικών και κοινωνικών προϊόντων και εκποδίων. Η αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου από το Αλληλικό μέχρι και το Αχίλιο, η αξιοποίηση και η προβολή της Όφυρος, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προσπάθεια για ενεργειακή εκμετάλλευση του τοπικού κεφαλαίου του Δήμου μας, η ολοκληρωμένη λειτουργία της ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου, η αξιοποίηση των οργανικών οπλισμάτων της περιοχής, η σύνδεση του Αλμυρού με το φυσικό αέριο, η ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής μας, η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αντισταθμιστικών οφειλών από τις μεγάλες βιομηχανίες που λειτουργούν στην περιοχή μας, καθώς και από τις υπάρχουσες μονάδες παραγωγής αιωλικής ενέργειας, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελο των κατοίκων
της περιοχής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο παραδημοτικό χαρακτήρα της. Η προβολή και η στήριξη της τοπικής αγοράς των τοπικών επιχειρήσεων, η στήριξη και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η στήριξη των δίκαιων ετοιμάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας για χαμηλότερο κόστος παραγωγής καθώς και των ετοιμάτων που έχουν εθελοντικού χαρακτήρα. Πέμπτον, το σύνολο της τοπικής κοινωνίας πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Από θέσεις αρχής διεκδικούμε την ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος των κατοίκων με την αυτονόητη τήρηση των περιβαλλοντολογικών κανόνων, τα σώματα ξεκάθαρα υπέρ των αποφάσεων των κατοίκων και των φορέων της τοπικής κοινωνίας που πρέπει να έχουν τον καθιστικό ρόλο και για τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον και το χαρακτήρα της περιοχής μας. Η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής των Ιών πρέπει να προχωρήσει με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της τοπικής κοινωνίας και των εμπλεκόμενων κοινοτήτων. Στηρίζουμε τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της Αμαλιάπολης όσον αφορά στην κατασκευή λιμνικών εγκαταστάσεων στην θαλάσσια περιοχή Στόμιο. Έκτον, η ανάπτυξη και στήριξη της εθνολογικής δράσης στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την οικολογία, το περιβάλλον, την υποστήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών, την εθελοντική δημοκρασία και άλλα. Η ενίσχυση και αναβάθμιση του πραγματικού ρόλου και τη συμμετοχή στο γενικό μισθοπολιτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κίνημα τη περιοχή μα. Έβδομο. Η διαμόρφωση είναι κοινή γραμμή για τον πολιτισμό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που θα διασφαλίζει την εθελοντική μαζική συμμετοχή στου πολιτιστικού συλλόγου και στα ειδικά αθλητικά σωματεία τη περιοχή μα. Η δημιουργία πολιτιστική και αθλητική επιτροπή με τη συμμετοχή των συλλόγων και σωματείων είναι προφανώ απαραίτητη. Όχθον. Η διεκδίκηση της άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων που έχουν σχέση με την καθαριότητα, τη συντήρηση και σήμανση των δρόμων, την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, τον δημοτικό φωτισμό, τη στοιχειώδη αστυνόμευση, τη μεταφορά ποιοτικού πόσιμου νερού από τις πηγές της Όφυλλος. Και ένατον, η διεκδίκηση για πληρέστερη συντήρηση των αγροτικών δρόμων, η ορθολογικότερη οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, η εποπτεία των εργασιών τη αγροτική οτοπία από τεχνική υπηρεσία, οι ενέργειες για λειτουργία δημοτικών λατομείων και η διεκδίκηση για αύξηση της χρηματοδότησης είναι επίσης απαραίτητες. Για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, καθοριστικό ρόλο παίζουν τέσσερις παράγοντες. Πρώτον, η ενεργοποίηση της λαϊκής συμμετοχής στην ανάπτυξη των προβλημάτων, καθώς και η λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους. Τα τοπικά συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και οι λαϊκές συνελεύσεις των κατοίκων, πρέπει να γίνουν οι κύριοι εκφραστές της λαϊκής θέλησης των κατοίκων. Δεύτερον, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην υλοποίηση των αποφάσεων. Κανένας δεν πρόκειται να κάνει για μας αυτό που πρέπει εμείς οι ίδιοι να κάνουμε για το τόπο μας. Για να μπει ο Αλμυρός και η περιοχή μας σε τροχιά ανάπτυξης, για να αλλάξει σελίδα, πρέπει να βάλει. Τρίτον, η υλοποίηση με αποφασιστικότητα πολιτικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των ανεκμετάλλευτων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, η οποία θα μεταθέσει σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και τέταρτον, η ανάπτυξη σε ερχόμενες δημοτικές εκλογές ενεργής τοπικής αυτοδιοίκησης που θα πρωταγωνιστεί και θα αποτελεί μοχλό υλοποίησης πολιτικής αλλαγής σε λίγα στο τόπο μας, ενεργοποιώντας το σύνολο της κοινωνίας. Η ενεργική δημοτική κίνηση παρέμβασης και αλληλεγγύης είναι μια νέα συλλογικότητα που διέπεται και δρά με τις ακρόνητες αρχές. Πρώτον, στηρίζεται στη συμμετοχή όσων πολιτών αποδέχονται ανεξάρτητα από τις πολιτικές και ιδεολογικές τους απόψεις την ανάγκη να παλέψουν σε τοπικό επίπεδο, με ανιδιοτέλεια για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Δεύτερον, διασφαλίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες για ουσιαστικό διάλογο, τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και τη διαμόρφωση πολύμορφων κοινών δράσεων. Τρίτον, στηρίζεται στην αυτονόητη ετοιμότητα αυτών που θα συμμετέχουν. Διεκδικεί για αγωνίζεται για κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοκρατία, απορρίπτει τις κρατιακές σχέσεις, προσφέρει και καταγγέλει την κοινωνική αδικία, τη διαφορά και την ιδιοτέλεια, την αδιαφάνεια και την αξιοκρατία. Τέταρτον, διεκδικεί και αγωνίζεται για την ισονομία και την ισότητα των πολιτών. Πέμπτον, επιδιώκει την ισότιμη συμμετοχή της νέας γενιάς, η οποία πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποδόμηση μιας καλύτερης και βιωτικής κοινωνίας. Έκτον, λειτουργεί με βάση την ισότητα και τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Έβδομον, υποστηρίζει και προάγει την άμεση δημοκρατία στα όρια του Δήμου μας, προωθώντας τη δημιουργία δομών καταγραφής της άποψης των πολιτών για κρίσιμα θέματα του τόπου και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Όγδο, διεκδικεί τη δημιουργία νέων αυτοδιοικητικών δομών, οι οποίες θα είναι σε θέση
να γίνουν δυνατότητα για όλους, σε όλους, για συμμετοχή στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Επιδιώκει την επαφή και τη συνεργασία με όσες συλλογικότητες, δράσεις, κινήσεις ενεργοποιούνται στην περιοχή μας, οι οποίες λειτουργούν ανοιχτά και δημοκρατικά και μάχονται ενάντια στην εξαθλίωση της κοινωνίας και τη φτωχοποίηση των ανθρώπων, στηρίζουν το συμφέρον της κοινωνίας και του τόπου. Δέκατο, ανώτερο όργανο της ενεργικής δημοτικής κίνησης παρέμβασης και αλληλεγγύης αποτελεί η Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση των Πολιτών, η οποία καλείται στα 7 χρονικά διαστήματα από την Ανοιχτή Ομάδα Παρέμβασης. Ο μέγιστος χρόνος μεταξύ της σύγκλησης δύο συνελεύσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες. Εντέκατο, μεταξύ δύο συνελεύσεων η Ενεργική Δημοτική Κίνηση Παρέμβασης και Αλληλεγγύης εκπροσωπείται από την Ανοιχτή Ομάδα Παρέμβασης. Και δωδέκατο, η Ανοιχτή Ομάδα Παρέμβασης για την καλύτερη λειτουργία της έχει καθορίσει τις εξής ομάδες: επικοινωνίας, διακήρυξης και προγράμματος, υγείας, παιδείας, κοινωνικής αλληλεγγύης, περιβάλλοντος, πολιτισμού και ρασιτικού αθλητισμού, καθώς και ομάδα χειρονισμού. Αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι, τα οξυμένα προβλήματα της πόλης και της περιοχής μας, αλλά και η αναγκαιότητα για τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης και αντίσταση στην εκδότη του κόπου μας, αποτελούν κοινή διαπίστωση. Η απέτηση των περισσότερων κατοίκων για την ανανέωση της τοπικής πολιτικής ζωής και η επιτακτική ανάγκη συνένωσης όλων των δυνάμεων, ανεξάρτητα από κομματικές και ιδεολογικές προτιμήσεις, που μέσα από δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες θα συσπηρώνει όλους όσους αγωνίζονται το μέλλον του τόπου μας και τη νέα γενιά, μας οδηγεί στην πρόταση δημιουργίας νέας δημοτικής παράταξης. Ως πρώτο βήμα, προτείνουμε να εκλεγεί η γραμματεία της παράταξης και ο επικεφαλής που θα αναλάβουν να δημιουργήσουν το ψηφοδέλτιο της παράταξης για τις δημοτικές εκλογές, έχοντας για οδηγό τα παρακάτω. Όλοι οι υποψήφοι της παράταξης πρέπει να αποδέχονται τη διαχείριση και τους στόχους του προγράμματος της κίνησης. Το πρόγραμμα της δημοτικής παράταξης για τις εκλογές θα συνδιαμορφωθεί από την τοπική κοινωνία με βάση τη διακήρυξη και τους στόχους του προγράμματος που προαναφέρθηκαν. Συνεργασία με άτομα, ομάδες και κινήσεις πολιτών μπορεί να επιχειρηθεί μόνο με βάση τη διακήρυξη και τους στόχους του προγράμματος της κίνησης. Στα πλαίσια της αναγκαιότητας για συνεχόμενη ανανέωση της τοπικής πολιτικής ζωής, ο επικεφαλής και οι εγκεκριμένοι της δημοτικής παράταξης δεν μπορούν να διατηρούν την διαθέση της πολιτικής ευθύνης πέραν των δύο συνεχόμενων θητείων. Τα μέλη της παράταξης που θα εκλεγούν είναι υποχρεωμένα να λογοδοτούν σε 7 χρονικά διαστήματα για τη δράση τους πολίτες. Και ανώτερο όργανο της δημοτικής παράταξης, όπως και της δημοτικής κίνησης, αποτελεί Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση των Πολιτών που αποδέχονται την διακήρυξη αυτών και τους κύριους στόχους προγράμματος της δημοτικής κίνησης. Καλούμε λοιπόν όλους όσους συμφωνούν με τις βασικές αρχές της πρότασης, διακήρυξης αυτών και κύριων στόχων προγράμματος, όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε και να συναποφασίσουμε το πλαίσιο δράσης της ενωτικής δημοτικής κίνησης, να συναποφασίσουμε για τη δημιουργία νέας δημοτικής παράταξης και να συμπορευτούμε στον αγώνα για την διαδίκηση του μέλλοντος που δικαιούμαστε και έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ο τόπος μας χρειάζεται όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τοποθετήσεις πολιτών, όσοι θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που θα παρακαλούσα να είναι σύντομοι για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και επιθυμούν. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε καταρχάς την Δημοτική Ενωτική Κίνηση για την πρόσκληση απόψε. Εκπροσωπώ την Ένωση Επαγγελματοπαιδευτών και Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού, περίπου τα 300 μέλη. Και με αφορμή την αποψινή συζήτηση και τη διακήρυξη της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης, να προσθέσω δύο πράγματα, αν και καλύφθηκα σε ορισμένα. Λοιπόν, θα σταθώ στην τοπική ανάπτυξη, τοπικές ιδιαιτερότητες, όραμα και προοπτικές. Πολλές φορές στις συζητήσεις μας και στις σκέψεις μας, υποβαθμίζουμε τον τόπο μας και τις προοπτικές του και λόγω της συνήθειας και της καθημερινότητας σταματούμε να σκεφτόμαστε δημιουργικά για την ανάπτυξή του. Εκ το προκειμένου, η περιοχή του Αλμυρού είναι απόλυτα προνομιακή, κατά μισή της Ελλάδος, δίπλα σε δίκτυο εθνικής οδού, δίπλα σε αεροδρόμιο, με πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, με βιομηχανική ζώνη, μεγάλων εταιριών και ομιλών και με εμπορικά λιμάνια. Πρώτη προοπτική λοιπόν. Περιοχή καθαρά γεωργική και κτηνοτροφική, με απειδεόριστες ευκαιρίες για την ίδρυση και δραστηριοποίηση παρασκευαστικών και μεταπηδικών επιχειρήσεων για προϊόντα του πρωτογενή τομέα.
από το κομμάτι, αυτό το κομμάτι λείπει από την περιοχή μας και ό,τι υπάρχει είναι σε μικρή έκταση ανεπτυγμένο, παράδειγμα ρούσας, τυροκομεία, μικρά ελαιοτρυπία κτλ. Προοπτικές για συσκευασία και τυποποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων, λαδιού, ελιάς, μέλι, ξηρών καρπών, οσπελιών και προϊόντων μαναβικής. Επίσης, αναομάδες προϊόντων και παραγωγών μπορούν να συσταθούν μικρές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί τυποποίησης, προώθησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων. Για τις δράσεις αυτές τρέχουν προγράμματα του ΕΣΠΑ για νέους αγρότες επαγγελματίες, για γυναίκες αυτοαπασχολούμενες ή επαγγελματίες και τα τόξα. Δεύτερη προοπτική είναι η μπλε ανάπτυξη που σημαίνει όριμη ανάπτυξη των παραλιακών ζωνών των ακτών μας και των μαρίνων. Προσέγγιση υψηλού τουρισμού με υπηρεσίες μεσαίου και υψηλού επίπεδου που θα περιλαμβάνει από ενοικιαζόμενα δωμάτια και μπαγκαλόους έως και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Οργάνωση και δημιουργία τουριστικού οδηγού της περιοχής, προβολή του στο αεροδρόμιο σε τουριστικές εκθέσεις, πρόσφατα διάβασα κάτι παρόμοιο έγινε με τη Νέα Αρχαία στις Βρυξέλλες, και διανομή υλικού σε τουριστικά γραφεία και tour operators. Τρίτη προοπτική είναι η ορεινή ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη της Όφης, όχι απαραίτητα σε χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και σε ορειβατικό προορισμό, για το πνοά ρηβατών, περιηγητικό προορισμό και εκδρομικό προορισμό, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές πάντα. Ανάπτυξη επίσης και του θρησκευτικού τουρισμού, που ήδη εν μέρει υπάρχει, το νέο και παλιό παράδειγμα μοναστή της Παναγίας Ξενιάς και άλλα. Εδώ εντάσσουμε την προώθηση και της ανάδρασης αγροτουρισμού, κάτι που ήδη υφίσταται, μα μπορεί επιπλέον να βελτιωθεί, οργανώνοντας συνέδρια, δράσεις και σχολικές εκδρομές με τη βοήθεια των τουριστικών γραφείων. Επίσης, πρέπει και οφείλουμε να αναβαθμιστεί το δάσος Κουρί και η περιοχή Ζηρέλια, που υπάρχουν και κάποια σχέδια γι' αυτό. Τέταρτη προοπτική είναι η πόλη του Αλμυρού. Υπάρχει άμεση προοπτική για ανάπλαση του κέντρου, σύμφωνα με το έργο που διεκδίκησε και κέρδισε πρόσφατα ο Δήμος, έτσι όπως πληροφορηθήκαμε. Όμως η πόλη μας άμεσα πρέπει να λύσει το κυκλοφοριακό, το χάρι αυτό που υπάρχει, το φωτισμό της και την εύκολη πρόσβαση και διέλευση του κέντρου της. Εικόνες όπως τα κολονάκια της πλατείας, το άναρχο παρκάρισμα, το κυκλοφοριακό χάος πρέπει να εκλείψουν ώστε η πόλη μας και ιδίως το εμπορικό της κέντρο να γίνει προσιτό και προσβάσιμο και να παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες στον κάθε επισκέπτη. Όλα τα παραπάνω για να γίνουν από σκέψεις, πράξεις, πρέπει από σκέψεις σε πράξεις, χρειάζονται ομαδικότητα και συνεργασία. Με τις ευχές τα προβλήματα σίγουρα δεν γίνονται. Ένας Δήμος ισχυρός, λειτουργικός, στελεχωμένος από ανθρώπους δημιουργικούς και με όραμα θα ήταν ό,τι πρέπει, προκειμένου σε συνεργασία και με άλλους φορείς να κάνουν το όραμα πράξη και τα σχέδια πραγματικότητα. Ευχή σου έργο είναι λοιπόν, όσοι από εσάς αναμειχθείτε στην παρούσα φάση με τα κοινά, να πιστέψετε σε τούτο τον τόπο και με δουλειά, πίστη και όραμα να κατακτήσουμε μαζί όσα τα προηγούμενα χρόνια χάσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βούρτη. Καλησπέρα. Ξαναβρισκόμαστε σήμερα εδώ για δεύτερη φορά, δημιουργώντας το καινούριο, αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος και η ζωή μας. Να συζητήσουμε τις δράσεις και τις παραβάσεις που κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Εμείς όλη αυτή την προσπάθεια προτείναμε μια αξιόπιστη τοπική πρόταση για να τη μοιραστούμε με ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Όχι μόνο με το μέρος της κοινωνίας που εντάσσεται σε κάποια στενή πολιτική και κομματική ιδεολογία. Είναι βέβαιο ότι σήμερα δεν μπορεί πλέον να μας χωρίζουν οι κομματικές διαφορές του χθες. Έτσι όπως κατάτησαν τη ζωή μας, η μόνη λύση είναι να προτείνουμε και να παλέψουμε να αλλάξουμε την πορεία αυτή. Το νέο μας δημιουργεί και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από ανθρώπους του παλαιού που αρνούνται να αγκαλιάσουν το καινούριο, γιατί ξέρουν ως κομμάτι του παλαιού ίσως δυσκολευτούν να βρουν μια θέση στο νέο, όταν και αν αυτό εδραιωθεί. Διαμορφώσουμε μια νέα πραγματικότητα με πολιτικές εκδηλώσεις σαν αυτή εδώ σήμερα. Γιατί εδώ σε αυτό το βήμα, για να μιλήσει μέχρι χθες, έπρεπε να ήσουν ή κομματικός έλεγχος,
ή κάποιος παράγοντας. Τώρα εμείς θα αλλάζουμε τα πράγματα. Εδώ εγώ δεν αντιπροσωπεύω τίποτα από όλα αυτά. Είμαι ένας πολίτης που απλά δεν μου αρέσει αυτό που ζω, που έχει σηκωθεί από το καναπή και παλεύω για να υπάρξει μια άλλη λύση. Αυτή η λύση μπορεί να υπάρξει όταν εμείς οι απλοί πολίτες ενωθούμε για να δημιουργήσουμε ξανά μια καθημερινότητα με χαμόγελο, με όνειρα, με αξιοπρέπεια, με ζωή. Όταν όλοι μαζί πούμε όχι στην καθημερινότητα της μιζέρια, της θλίψης, της σιωπής και της απαξίωσης, αυτό που ζω δεν μου αρέσει και εγώ προσωπικά κέρδισα μια εσωτερική μου μάχη, νίκησα τη σιωπή μου, γι' αυτό είμαι εδώ, για να παλέψω μαζί σας για ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στην προηγούμενη λαϊκή μας συνέλευση δημιουργήσαμε την ενωτική δημοτική κίνηση παρέμβασης και αλληλεγγύης. Και χαίρομαι σήμερα γιατί εδώ είμαστε όλοι μαζί πάλι για να συνεχίσουμε το ενδιαφέρον που δείχνουμε για τον τόπο μας. Αγαπητοί μου συνδημότες, συνδημότησες, πέρασαν 2,5 μήνες από την πρώτη πρωτόγνωρη λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήσαμε στο Ιστορικό Εργατικό Κέντρο Αλυμπηρού στις 29 Δεκάρου. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ως ομάδα παρέμβασης και πρωτοβουλίας και μέσα από τις συγκροτημένες επιτροπές εργασίας, εργαστήκαμε μεθοδικά και συλλογικά, κάναμε παρεμβάσεις στην πόλη και στα χωριά και είναι πρωτόγνωρο ότι νεαροί και νεαρές γύρισαν τα χωριά, εγώ ελάχιστα. Εργαστήκαμε μεθοδικά και συλλογικά, εντοπίσαμε, καταγράψαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνδημότες μας και τα θέσαμε στις υπηρεσίες του Δήμου, στο ΕΣΥ, στη διεύθυνση του νοσοκομείου, στη συνάντηση με βουλευτές της Μαγνησίας, θέθηκαν και κουβεντιάστηκαν τα οξυμένα και τα επίκοντα προβλήματα του τόπου μας, διερευνήσαμε και απαιτήσαμε λύσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς. Προσωπικά συμμετείχα στην Επιτροπή Ομάδα Διακήρυξης και Προγράμματος, και όσο μου ήταν δυνατό, προσπάθησα να ανταποκριθώ, αλλά αυτό που με γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες που συναντούμε, είναι η συλλογικότητα και η συνεργατικότητα, ιδιαίτερα από τους νέους και τις νέες, όπως είπα προηγουμένως, που διαπίστωσα ότι αναπτύσσει τις γραμμές μας, αφού μου έγινε βίωμα και συνείδηση ότι αποτελούμε πλέον μια οδότητα και έτσι είμαστε υπολογίσιμοι από την κοινωνία και από τους συνδημότες μας. Έτσι φτάσαμε εδώ σήμερα. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου και σε αυτή την δεύτερη δημοκρατική και καθοριστική μας λαϊκή συνέλευση. Με γνώμονα τις αποφάσεις της Ανοιχτής Λαϊκής Συνέλευσης των Πολιτών της 29ης Νοεμβρίου, διερευνήσαμε και αφουγκραστήκαμε τις διαθέσεις των πολιτών και συνδημοτών όλης της περιοχής και προτείνουμε στη σημερινή Ανοιχτή Συνέλευση τη δημιουργία της Δημοτικής Παράταξης για τις υπερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Όλο το υλικό από τις Επιτροπές Ομάδας Εργασίας της Ανοιχτής Ομάδας Παρέμβασης, όπως είπε και ο εισηγητής, έχει τυπωθεί και δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και είμαστε πλέον σε θέση τώρα να κουβεντιάσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συναποφασίσουμε το πλαίσιο της δράσης της Ενωτικής Δημοτικής Κίνησης για τη δημιουργία της νέας παράταξης και να συμβουλευτούμε στον αγώνα για την διεκδίκηση του μέλλοντος που δικαιούμαστε και έχει ανάγκη ο τόπος. Στις επιτροπές εργαστήκαμε με πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης και είμαστε σε θέση πλέον να συμφωνήσουμε στη διακήρυξη αρχών και στους κύριους στόχους του προγράμματος, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση. Να συμφωνήσουμε ως πρώτο βήμα την εκλογή γραμματείας της παράταξης, καθώς και την εκλογή σήμερα του επικεφαλή, ώστε να αναλάβουν την ευθύνη για να δημιουργήσουν το ψηφοδέλτιο της παράταξης για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου. Να αποτελέσει δέσμευση όλων των υποψηφίων της παράταξης η διακήρυξη αρχών, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος. Προτείνω στην περίπτωση που υπάρξουν ένας, δύο μάλλον ή περισσότεροι υποψήφοι για την επικεφαλή της γραμματείας, να δεσμευτούν όλοι τώρα σε αυτή τη συνέλευση ότι θα δώσουν τα χέρια και για μετά όποιος και αν εκλεγεί επικεφαλής, για να δώσουμε ενωμένοι σε κλίμα ομοψυχίας, συλλογικά, έναν ευγενικό, έναν ωραίο και νικηφόρο για το κοινό καλό του Δήμου, αγώνα και όλων των συνδημοτών και συνδημοτισσών μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η σημερινή συνέλευση δεν είναι κεραυνός, είναι νεφρία. Αποδεικνύει ότι κάποιοι του αμύρου, τις επαρχίες μας, μπορούν και πάνω απ' όλα θέλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια να αλλάξει ο τόπος προς το καλύτερο. Σήμερα σημαντικοποιούνται δύο πρωτόγνωρα γεγονότα για την περιοχή μας. Το πρώτο, ερχόμαστε στη δεύτερη γενική συνέλευση και είμαστε σε θέση να κάνουμε απολογισμό της δράσης από την υλοποίηση των αποφάσεων της πρώτης, που πιστεύω οι περισσότεροι έχουμε δει από τον τοπικό κήπο. Το δεύτερο και πιο σημαντικό, με δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς χρώματα, χωρίς αποχρώσεις, πέρα από πολιτικές και κομματικές διαφορές, χωρίς αποφάσεις που ανακοινώνονται εκ των υστέρων, θα διαμορφώσουμε όλοι μαζί το πρόγραμμα, θα συναποφασίσουμε για τις δημοτικές εκλογές, θα αναδείξουμε μέσα από εμάς γραμματεία και επικεφαλή παράταξης. Σίγουρα είναι πρωτόγνωρα αυτά για το τόπο μας και τα βλέπουμε όλοι μας για πρώτη φορά. Ίσως είναι αυτή η μοναδική λύση που μπορεί να μας βγάλει από το σημερινό διέξοδο. Είναι ώρα να ξεκινήσουμε μία πορεία όλοι μαζί, η οποία θα φέρει επιτέλους στην περιοχή μας αυτό που της αξίζει. Συνοχή και συνεννόηση είναι κάτι πολύ είπα από το Δήμο μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το παρασυντικό μέχρι την Όδρη, ο τόπος πρέπει και μπορεί να γίνει ξεχωριστός και διαφορετικός. Θέλουμε όλοι, μπορούμε και από το καθένα μας εξαρτάται ξεχωριστά αν θα τα καταφέρουμε, αν θα το πετύχουμε, αν θα είμαστε όλοι ενωμένοι να το κάνουμε και να προχωρήσουμε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δημητρίου. Ο κύριος Τσατσάνης, ο Θόδωρος. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι αυτή η κίνηση ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από 14 μήνες από ένα πυρήνα 4-5 ανθρώπων με σκοπό να δημιουργηθεί μια κίνηση η οποία σκοπό θα είχε να δημιουργήσει το καινούριο, να προάγει τη δημοκρατικότητα στη διαχείριση των τοπικών θεμάτων και γενικότερα να δώσει στον τόπο μας αυτό που πιστεύουμε ότι πραγματικά αξίζει. Πολλοί προσπάθησαν να μας προσάψουν την κατηγορία ότι η κίνησή μας καθοδηγείται από διάφορους πολιτικούς φορείς, δηλαδή ότι είμαστε μία από τα ίδια. Αυτό που θα ήθελα να καταστήσω σαφές είναι ότι σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν ανθρώπους από όλους τους ιδεολογικούς χώρους. Είναι πραγματικά ένα σχήμα ετερόκλητο και τα άτομα τα οποία το απαρτίζουν έχουν ένα κοινό στοιχείο. Το όραμα για την βελτίωση των συνθηκών ζωής στην περιοχή μας, ένα όραμα το οποίο δεν είναι τοπικό και το οποίο μπορεί να λάβει σάρκα και οστά με την δραστηριοποίηση όλων και με τη στήριξη και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το λέω διότι σήμερα γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι μας βλέπουν με περίεργο βλέμμα ότι ο κόσμος απεχθάνεται κινήσεις οι οποίες καθοδηγούνται κομματικά και σας διαβεβαιώ όλους ότι η κίνηση αυτή και ακομμάτιστη είναι και ακυδαιμόνευτη είναι και είναι πραγματικά αυτό το κάτι το νέο, το αγνό που όλοι προσδοκούμε για να αλλάξει η κατάσταση και στην τοπική κοινωνία αλλά και γενικότερα στη χώρα μας αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο. Φτάσαμε στη σημερινή διαδικασία μετά από 2 μήνες δράσεων και παρεμβάσεων στα πλαίσια των αποφάσεων της προηγούμενης συνέλευσης. Ως ενωτική δημοτική κίνηση παρέμβασης και αλληλεγγύης παρεμβήκαμε για τις διακοπές ρεύματος και νερού σε νοικοκυριά, για την υποβάθμιση του κέντρου υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα χωριά, για την υποβάθμιση της λειτουργίας των σχολείων που βρίσκονται σε οριακό σημείο. Για αυτά τα θέματα επισκεφτήκαμε 4 βουλευτές του νομού, εκ των οποίων οι 3 ανταποκριθήκαν ανάμεσα. Η κυρία Χρυσοβελόνη, ο κύριος Μεϊκόπουλος και ο κύριος Μουτσινάς. Και παρέμβηκαν στους αρμόδιους υπουργούς για τα θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και παιδείας της περιοχής μας. Επισκεφτήκαμε τα περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα, κουβεντιάσαμε με κατοίκους, με τα τοπικά συμβούλια, με συλλόγους,
καταγράψαμε αλλά και αναδείξαμε μέσω του τοπικού τύπου έντεχου και ηλεκτρονικού τα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς και προτάσεις για τη λύση τους σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Συζητήσαμε με τους αντιδημάρχους του Δήμου γιατί η εικόνα τόσο σε θέματα καθημερινότητας όσο και σε θέματα ανάπτυξης μάλλον είναι άσχημη. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο ενδεικτικά παραδείγματα. Τα σφαγεία του Αλμύρου έχουν πτώσει κίνηση 40% και αυτό αντιμετωπίζεται ως φυσιολογικό φαινόμενο. Όταν ρωτήσαμε ποιες είναι οι ενέργειες για την προβολή της περιοχής και των προϊόντων της, η απάντηση που πήραμε ήταν καμία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, το οποίο είναι γεωπόνος, τον είχα μαθητή, προσπαθεί σήμερα να ασχοληθεί με την τυποποίηση φιλολάδου. Σε προχθεσινή κουβέντα μας μου είπε, δεν υπάρχουμε στον παραγωγικό χάρτη της χώρας, ούτε για το λάδι, ούτε για το κρέας, ούτε για το μέλι, ούτε για τίποτα. Δεν μας ξέρει κανένας. Φυσικά, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε αν υπάρχουμε στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Διοργανώσαμε την εκδήλωση «Τοπική ανάπτυξη, κοινωνία και αυτοδιοίκηση» με καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία ήταν πρωτόγνωρη για τον τόπο και στην οποία υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Είμαστε οι μοναδικοί που αναδείξαμε το θέμα και σταθήκαμε στο πλευρό των κατοίκων της Αναμαλιάπολης όσο αφορά την κατασκευή λιμανικών εγκαταστάσεων στη θέση Στόμη. Στηρίζουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις μας το δίκαιο αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής μας, καθώς και των εργαζομένων στο σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης που μένουν απείλωτοι εδώ και 4 μήνες. Δημόσια και έπρακτα στηρίξαμε τις εθελοντικές δομές αλληλεγγύης της περιοχής μας. Και φτάσαμε σήμερα, διαμορφώσαμε και δημοσιοποίησαμε τη διακήρυξη και τους βασικούς στόχους προγράμματος της ενωτικής δημοτικής κίνησης σε συνεχή και διαρκή επικοινωνία με τους κατοίκους της περιοχής μας, την οποία συζητάμε σήμερα. Σίγουρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος. Θέλω όμως να πιστεύω ότι αυτή η δράση έχει φέρει έναν άλλο κοινωνικό και πολιτικό αέρα στην περιοχή μας. Δίνει ελπίδα για κάτι καλύτερο στο παρόν και στο μέλλον. Δείχνει ότι υπάρχουν ενεργοί πολίτες που μπορούν να σηκώσουν το ανάστημά τους. Δείχνει ακόμη ότι και σε μια συντηρητική κοινωνία οριμάζουν οι συνθήκες για να γεννηθεί το νέο, το άνθρωπο, το αυτόνομο που δεν θα εξαρτάται από τις αγκυλώσεις του χθες. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει όμως να δουλέψουμε. Στους μαθητές λέω πάντα, δεν υπάρχει χαμένη μάχη. Σίγουρα χαμένη μάχη είναι μόνο αυτή που δεν δίνουν. Θα ήθελα να πάρω θέση σε ορισμένα θέματα που όλοι λίγο πολύ συζητάμε ή τα έχουμε ακούσει σε συζητήσεις των κατοίκων της περιοχής μας. Πρώτον, πρέπει να κατέβουμε ως παράταξη στις δημοτικές εκλογές. Είναι τελικά αυτός σκοπός οι δημοτικές εκλογές? Είναι αυτός σκοπός κάποιος να γίνει δήμαρχος, κάποιοι αντιδήμαρχοι και κάποιοι δημοτικοί συμβούλοι? Φυσικά οι εκλογές δεν είναι αυτός σκοπός. Ο σκοπός είναι να αλλάξει πορεία ο τόπος προς το καλύτερο. Σκοπός είναι να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για την τοπική κοινωνία. Ποιος όμως θα υλοποιήσει αυτά που προτείνουμε? Ποιος θα εκφράσει την ελπίδα και τη θέληση για μια άλλη πορεία? Μπορούν αυτοί που υπηρέτησαν θεσμικά τις πολιτικές του χθες και έχουν ακέραιες ευθύνες για τη σημερινή πραγματικότητα? Πιστεύω ότι είναι πιο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά να στηρίξουμε μια άλλη πολιτική και κοινωνική πρόταση για τον τόπο μας. Πρέπει να συμμετέχουμε ως παράταξη στις δημοτικές εκλογές, να βάλουμε κοινωνική και πολιτική πρόταση για την περιοχή μας,
να ανοίξουμε τον δρόμο στη νέα γενιά. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Στην παρούσα φάση έρχεται ο κλήρος σε εμάς. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Από όλους εμάς, εδώ εξαρτάται. Δεύτερο, ποια κόμματα κρύβονται πίσω από την ενωτική δημοτική κίνηση. Εγώ θέλω να είμαι ακόμα μια φορά ξεκάθαρος, κοιτώντας στα μάτια τώρα, αλλά μπορώ να σας συντάξω και εγώ. Δεν υπάρχουν κόμματα πίσω από αυτή την προσπάθεια. Δεν υπάρχει καμιά κομματική καθοδήγηση. Συμμετέχουμε πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα ως πρόσωπα, ως ξεχωριστές προσωπικότητες και διαμορφώνουμε μαζί με την τοπική κοινωνία σαφή πολιτική για τον τόπο μας. Σεβόμαστε τις πολιτικές πεπιθήσεις του καθένα. Σεβόμαστε τα κόμματα ως θεσμό της δημοκρατίας. Άλλωστε, για τα προβλήματα της περιοχής, εμείς επισκεφθήκαμε τους βουλευτές που έχουν θεσμικό ρόλο, όπως προανέφερα, και το δημοσιοποίησαμε. Εμείς δεν πήγαμε στις νομαρχιακές επιτροπές. Άλλοι είναι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στα νομαρχιακά γραφεία και ζητάνε χρήσματα μυστικά ή φανερά. Κάνουν για άλλη μια φορά αυτό που κάναμε μέχρι χθες και μετά υπόγεια βάζουν λάστιχο στον ανεμιστήρα και όποιο πετύχουν, όποιο πάρει ο θάρρος. Τρίτο, είμαστε άχρωμοι, είμαστε καιροσκόποι, δεν έχουμε πολιτική πηξίδα. Όχι, δεν είμαστε άχρωμοι. Φυσικά και έχουμε πολιτική πηξίδα. Διαμορφώνουμε σαφή πολιτική για τον τόπο και απορρίπτουμε τις λογικές που φέρουν ακέραια ευθύνη για τα σημερινά αδιέξοδα που βιώνουν. Η σημερινή πρόταση της διακήρυξης και των στόχων προγράμματος μας δεσμεύει. Για αυτά που λέμε σήμερα πρέπει αύριο να δώσουμε λόγο στην τοπική κοινωνία. Αυτό άλλωστε κάνουμε τώρα, σήμερα, σε σχέση με την προηγούμενη λαϊκή συνέλευση. Βέβαια, όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η διακήρυξή μας πρέπει να ανοίγει τον δρόμο για να συνδιαμορφώσουμε πολιτική για τον τόπο μας χωρίς αποκλεισμός. Σαν άχρωμοι θα παρουσιαστούν αυτοί που χθες είχαν κομματικά χρήσματα. Τώρα που δεν βολεύουν τα χρήσματα, ίσως φορέσουν το μανδύα του ανεξάρτητου. Φυσικά, δεν θα έχουν σαφή πολιτική για τον τόπο, ούτε είχαν ποτέ. Μέχρι σήμερα, απλά θα χτυπάνε τις πλάτες και θα μοιράζουν υποσχέσεις όπως έχουν μάθει να κάνουν. Τέταρτο, μας λένε κρύβεστε πίσω από τις διαδικασίες, πείτε ποιοι είστε, ποιο είναι το ψηφοδέλτιο, ποιος είναι μπροστά. Ίσως η λογική του χθες δεν αντιλαμβάνεται στην αρχή τις διαδρομές και τις διαδικασίες της γέννησης του νέου. Η λογική μας είναι διαφορετική. Πιστεύουμε πρώτα απ' όλα στη δύναμη της ενιαίας δράσης των πολλών για τη διαμόρφωση αλλά και την υλοποίηση πολιτικής για τον τόπο μας. Ας σκεφτεί ο καθένας κατά του λόγου. Ποια είναι η δύναμη της σημερινής διαδικασίας. Το Προεδρείο, οι ομιλητές ή η παρουσία όλων μας. Εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι είναι η παρουσία όλων μας. Έχουμε διαφορετική πολιτική ηθική για τα πράγματα πιθανό από κάποιους πολιτικούς παράγοντες του χθες. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν αρχές, στόχοι, πολιτικοί για τον τόπο μας και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθούν και τα πρόσωπα που θα την υπηρετήσουν. Γνωρίζουμε ότι σε μια προσπάθεια τα πρόσωπα που συμμετέχουν και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ο ρόλος όμως αυτός που θέλει η κοινωνία είναι μόνο όταν αυτοί δεσμεύονται ότι θα υπηρετήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική για το καλό του τόπου.
Σήμερα, εδώ που φτάσαμε, κανένας δεν δικαιούται λευκή επιταγή. Φυσικά και τίποτα δεν έχει κλείσει. Ούτε το πρόγραμμα, ούτε η γραμματεία, ούτε το ψηφοδέλτιο. Όλοι εμείς μαζί μπορούμε να το συνδιαμορφώσουμε. Τελειώνοντας, πιστεύω ότι ένα πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής συνέλευσης προς την τοπική κοινωνία. Αν θέλουμε να αλλάξει σελίδα ο τόπος μας, αν θέλουμε να πετύχουμε καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας, πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Δεν πρόκειται να μας ευχαρίσει κανένας. Πρέπει όλοι να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Όλοι μαζί, πιστεύω, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου από την Ανάβλα. Θα πιαστώ από αυτό που είπε ο κύριος Σανίδης λίγο πριν, ότι το πιο σημαντικό είναι η παρουσία όλων μας εδώ. Και γι' αυτό θεωρώ υποχρέωσή μου να πω και εγώ δύο λόγια. Διάβασα την διακήρυξη και την άκουσα σήμερα. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε πολλά από αυτά που διάβασα και άκουσα. Φαίνεται ότι είναι μία κίνηση και λέω φαίνεται, θα μου επιτρέψετε την επιφυλακτικότητα, γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε πολλά και από πολλούς και τελικά αποδεικνύονται φρούδες ελπίδες. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα αρχών που βάζει διακήρυξη δεν μπορεί κανείς να μην συμφωνήσει. Στα θέματα της διαφάνειας, της συμμετοχής, της άμεσης δημοκρατίας, τον τρόπο που θα λαμβάνονται αποφάσεις, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Όπως επίσης είναι θετικά και αυτά που λέγονται και αγγίζουν προβλήματα, μάλλον θέματα της ζωής, του αλμυρού, της επαρχίας, της καθημερινότητας. Όμως και εκεί υπάρχει μία γενικότητα, μία γενικόλογη αναφορά. Ελπίζω ότι θέλετε μία κριτική καλόπιστη, μία κριτική που γίνεται από την από εδώ μεριά και όχι από την απέναντι. Με αυτό το νόημα έχω να πω δύο πράγματα. Αυτό που είδα, που θα ήθελα να δω πιο ξεκάθαρα τη διακήρυξη, ίσως αυτό να γίνει στα επόμενα βήματα και το εύχομαι να γίνει. Είναι να γίνει πιο ξεκάθαρο ποιο είναι το όραμα που έχουμε για τον αλμυρό και την επαρχία, για όλη την επαρχία, ποιο είναι το όραμα που θέλουμε για τα επόμενα 20 χρόνια, θα έλεγα. Ποια θέλουμε να είναι η περιοχή μας, η επαρχία μας, τα επόμενα 20 χρόνια. Ξεκινώντας από εκεί, θα φτιάξουμε και το πρόγραμμα, πώς θα απαντήσουμε. Για να το κάνουμε αυτό, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από το παρόν και θα έλεγα από το παρελθόν. Να δούμε, έτσι γενικά, μάλλον χοντρικά, ποια είναι τα κακά που έχει η περιοχή μας, η ζωή μας και ποια είναι τα καλά. Λοιπόν, αυτά τα κακό σχήμενα δεν μπορούμε να μην τα δούμε. Δεν μπορούμε να μην τα αγγίξουμε. Πρέπει να τα πούμε και το έκανε ο κύριος Τσανής λίγο πριν. Ανέφερε κάποια παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει πιο συστηματικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ομελέτα αν δεν σπάσουμε αυγά. Λοιπόν, αυτό είναι όσον αφορά, για να μην μακρηγορώ, όσον αφορά τα κακό σχήμενα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και καλά, που πρέπει να τα εντοπίσουμε και να τα αναδείξουμε. Και εδώ επιτρέψτε μου να μιλήσω για την Ανάβλα. Θα πει κάποιος ότι ευλογούμε τα γένια μας, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί αυτά τα γένια τα έχουν ευλογήσει πολύ άλλοι πριν από εμάς και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα. Για όσους δεν το ξέρουν, πρέπει να πω ότι τη δεύτερη μέρα της Προεδρίας της Ελληνικής ήταν το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης στην Ανάβρα και έκανε ρεπορτάζ το οποίο
6 λεπτών το οποίο το έπαιξαν στη Γερμανία. Άρα λοιπόν η ανάδα είναι κάτι που έχουμε πετύχει. Θα έπρεπε αυτό να αναδειχθεί, έχει αναδειχθεί, να είναι αν θέλετε ο στόχος, να είναι ένας οδηγός, κάτι που μας δείχνει το πού και πώς πρέπει να πάμε. Δεν είδα καμία αναφορά στην ανάδα στη διακήρυξη. Μία αναφορά έγινε στο πάρκο της Σιγούρας και αυτή τρίτη, τέταρτη από άλλους προορισμούς που δεν έχουν την επισκεψιμότητα που έχει το πάρκο της Ανάδρας. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί η Ανάδρα. Εμείς είμαστε πρόθυμοι και εγώ προσωπικά, όπως βοήθησα στην Ανάδρα, να βοηθήσω και σε μια μελλοντική δουλειά, σε μια αναζητηθεί. Πρέπει να πω εδώ ότι την ίδια προσφορά εργασίας εθελοντικής κάναμε και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τις πρώτες μέρες που ανέλαβε είχαμε προσφερθεί να βοηθήσουμε όπου θα μας ζητούσαν. Βέβαια αυτό δεν έγινε και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά και σε πολλά ζητήματα εμπόδισαν ο Δήμος με τη συμπεριφορά του την εθελοντική μας προσφορά. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε αυτή την κίνηση, ελπίζω να γίνουν πραγματικότητα πολλά από αυτά που λέει, να ευχηθώ να πάει καλά και λέω πάλι ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Καραλή. Ο κύριος Σουκαλάς. Όπως εδώ να πω, αλλά με κάλυψε η γυναίκα πρώτα. Θα κάνω μια αναφορά σε δύο-τρία σημεία, τα οποία ίσως δεν έχουν υποθεί. Καταρχήν πρέπει να συγχαρούμε τους προτεργάτες, αυτούς οι οποίοι είχαν την ιδέα να ξεκινήσουν αυτή την κίνηση των πολιτών. Και νομίζω από ό,τι άκουσα εδώ, έχει αρκετό χρόνο, 1,5 περίπου χρόνος πριν, πολύ καλή προσπάθεια, πράγματα πρωτόγνωρα νομίζω για τον Αλμυρό, να συγκεντρώνεστε, να λέτε την άποψή σας, να κάνετε την κριτική της προτάσης σας. Εγώ δεν μένω στον Αλμυρό, αλλά νομίζω είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Λοιπόν, να το συγχαρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Με τη διακήρυξη που διάβασα, δεν διαφωνεί κανείς και δεν μπορεί να διαφωνεί κανείς, διότι καλύπτει ένα μεγάλο έβρος της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Το πρόβλημα είναι άλλο. Καλά τα γράφουμε και πολλά προγράμματα που θα υπάρξουν άλλων υποψηφιωτήτων θα τα γράφουν πολύ καλά, όπως τα έγραφαν και προηγούμενοι. Πώς, με ποιο τρόπο και ποιοι θα υλοποιήσουν αυτά. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Έτσι, καλές κουβέντες είναι καλές. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα μετράει και από αυτό θα κριθεί ο καθένας μας, όπως κρινόμασταν, και ο Δήμος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιο Αλμυρό θέλουμε ή δεν θέλουμε ποιον Αλμυρό. Ποιο Δήμο θέλουμε ή δεν θέλουμε ποιο Δήμο. Να πω γενικότερα στην επαρχία. Και βάσει αυτού να συντάξουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, ένα master plan, πώς να σας το πω. Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης όλης της επαρχίας Αλμυρού. Ο Αλμυρός είναι μια πόλη απρόσωπη σήμερα. Όλοι οι δήμαρχοι που περάσαν αυτά τα χρόνια δεν φρόντισαν να δώσουν ένα πρόσωπο σε αυτή την πόλη. Κάθε επισκέπτης που θα έρθει στον Αλμυρό και θα πει δεν θα θυμάται τίποτα. Αν δεν πάει στο κουρί. Ένας όρος ιδιαίτερο φυσικού κάλους, γι' αυτό εγκατελειμμένος. Είχα πει στον δήμαρχο, έχετε και το Ξεβιά ο Αλμυρός. Μια μεγάλη περιοχή να κάνει διευθέτηση χυμάρων και να κάνει ένα πέρατο πάρκο, καταπληκτικό πάρκο. Γιατί είναι πολλά χιλιάδες στρέμματα εκεί. Έτσι περνούσε και τώρα. Δεν έχει γίνει τίποτα ούτε εκεί. Αν λοιπόν, μιλάμε για την πόλη του Αλμυρού που είναι και η πρωτεύουσα της επαρχίας, που ό,τι και αν γίνει καλό εδώ,
είναι καλό για όλους μας. Όταν καταφέρουμε να πάμε για μπάνιο, θα θέλαμε να πάμε στον Αλμυρό. Δεν πάμε περισσότερο από την Ανάβα, γιατί πού να πάμε. Εγκατελειμμένη, βρωμάει η παραλία. Πεταμένα, σπασμένα πράγματα που θα μπορούσε να την αξιοποιήσει. Άρα, η επαρχία Αλμυρού και ο Αλμυρός και ο Δήμος μας έχει κάτι πλεονεκτικό που ίσως δεν το έχουν άλλοι. Καταρχήν βρίσκεται στο μέσο της Ελλάδας, προσβάσιμος. Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και εκεί πρέπει να στηριχθεί, να τα αναδείξει και να διορθώσουν τα κακά. Σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη. Μιλάω τώρα για, βασικά για τον Αλμυρό που είναι και το κέντρο βάρος του Δήμου. Έτσι. Έχει τον ορεινό που αξιοποιήσει τίποτα. Έχει τις παραλίες. Προείπα πώς είναι. Για τουρισμό να αξιοποιηθούν. Έχει αρχαία, αρχαιολογικούς χώρους, επισκέψεις. Από την Ανάβρα μέχρι παντού. Και έχει και θρησκευτικό τουρισμό. Θα μπορούσε και εκεί να αναπτυχθεί. Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Συν μια πόλη να την διαμορφώσει, να κάνει αναπλάσεις που πρέπει. Η καθημερινότητα του πολίτη του Αλμυρού να είναι πιο ευχάριστη. Προσωπικά, πριν πολύ, εγώ ζούσα στην Αθήνα, όταν ήρθα στον Αλμυρό, η πόλη ήταν και είχε και μια καθαριότητα, έτσι λέω κάτι θα γίνει. Δεν θα μ' άρεσε να ζω στον Αλμυρό. Αυτόν τον Αλμυρό. Εντάξει, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Άρα, χρειάζονται εξειδικευμένες, με πρόλαβε η μάχη Καραλίπου και η γυναίκα, με πρόλαβε εξειδικευμένες προτάσεις, γενικά και αόριστα δεν είναι. Συγκεκριμένα στοχευμένα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Και άμεσα είναι κάποια που κρίσουν αμεσότητας. Δεν είναι αυτά τα κάνουμε. Γιατί από ένα πρόγραμμα 500 προτάσεων, άντε να κάνεις 50% και όσα μπορείς, δεν μπορείς να κάνεις και μέσα στην κρίση. Και μην μιλάμε για την κρίση, είναι το άλλοθι του σημερινού δημάρχου και άλλων. Έτσι, υπάρχουν δήμαρχοι και σήμερα που δουλεύουν και την καθημερινότητα στον πολίτη προσφέρουν και προγράμματα παίρνουν, όχι τις πλατείες να αναβλάσεις, τις πλατείες 160 ευρώ, είναι γελάς αυτά. Αλλά θα πω και κάτι για κάποιοι που παραξηγήσουν, δεν το λέω για την Ανάβρα. Μα ξέχασε πριν 3 μήνες, 4, να το πάλι πρόγραμμα φωτογραφία της Ανάβρας 10 εκατομμύρια. Τα είδατε στον τύπο, τα δώσαμε. 10 εκατομμύρια δήμαρχος. Πού ήταν? Όλοι περιμένουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος μια πρόταση της Ανάβρας να γίνει το πρότυπο. Το πρόγραμμα λεγόταν πρότυπο ανάπτυξης αγροτικών και νησιωτικών χωριών κάτω από 1.000 κατοίκους. Πού ήταν ο δήμαρχος? Αλλά ας μην μιλήσω για τον δήμαρχο. Δεν νομίζω αξίζει. Διότι πιστεύω ότι ένας αποτυχημένος δήμαρχος, γι' αυτό αυτή η προσπάθεια που γίνεται πρέπει να έχει καλό αποτέλεσμα. Τελειώνοντας, αν σας κουράζω, αυτό που θέλω να προτείνω είναι, δεν βλέπω και πάλι πολλούς νέους, θα ήθελα περισσότερους νέους. Και είπα και φιλικά στην ομάδα που επισκέπτεται στην Ανάβρα πρωτοβουλίας, προσπαθήστε μέσα από τους νέους, δεν λέω μόνο νέους ανθρώπους, και παλιοί χρειάζονται και νέοι. Νέους και στην ηλικία. Και ένας από την Επιτροπή, ο Νίκος Τσαλής, επειδή θήτευσε είχε μαθητές, μπορούσε αυτούς να στηριχθεί, να τους ξεσηκώσει, να δημιουργηθεί ένα ρεύμα, ένα κίνημα μαζί με όλους τους άλλους για να πάει μπροστά αυτή η προσπάθεια και να έχει επιτυχία. Γιατί τα παλιά υπάρχουν και όσοι υποψήφοι και αν κατέβουν, δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι και πώς, έχουν τα κατάλληλα, έχουν τους ανθρώπους κτλ. Τουλάχιστον η πρώτη προσπάθεια είναι κατά την άποψή μου και μπαίνω λίγο παραπέρα στην ουσία, δεν ξέρω αν θα ξαναρθώ, να περάσει στο δεύτερο γύρο. Για μένα, εάν αυτή η προσπάθεια περάσει στο δεύτερο γύρο, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Τελειώνοντας, αυτό που με ιδιαίτερα ένα σημείο μόνο, γιατί δεν είναι η ώρα κατάλληλα να πούμε περισσότερα, με έχει στεναχωρήσει και με πείραξε πολύ η απομάκρυνση των δημόσιων υπηρεσιών από τον Αλμυρό. Και το βιώνουμε στην Ανάβρα όταν μια μέρα τελείωσε ξαφνικά. Κατέβηκα να πάω στο Ίκα και μου λέει: ποιο Ίκα? Εκεί. Κατεβαίνω στην εφορία. Στην εφορία το είχα μάθει. Ξέρετε τι μου είπε η έφορος, η Ελένη Κοπάνα. Λέω: καλά, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια. Ξέροντας σε μια ομιλία που μου είχαν καλέσει σέρες ότι εκεί ο δήμαρχος, ο Τόσερων, κάποιες επαρχίες, θα κάνει παρέμβαση ασφαλιστικών μέτρων. Και ακόμα δεν έχει μεταφερθεί στις ΣΕΡΕΣ η εφορία και το ΙΚΑ και όλα αυτά. Εμάς πρέπει να διαθέσουμε μια μέρα και αν έχει μόνο από την Ανάβρα να πάμε. Πιστεύω και εσάς τους αλμυριώτες να πάτε στον Βόλο να εξυπηρετείτε.
αλλά στέκομαι σε αυτό και κλείνω που είπε ο Δήμαρχος, που για μένα είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο να λέγεται από έναν κάτοικο το αλληλούργο, όχι το Δήμαρχο όπως συγκεκριμένα. Είπε ότι δεν θέλω δημόσιες υπηρεσίες στην Ελένη Κοπάνα. Αυτή μου το μετέφερε, έτσι. Δεν θέλω τις δημόσιες υπηρεσίες στον Αλμυρό. Μα ποιος σας είπε ότι θέλει. Ο Δήμαρχος λέει ούτε μόνιμος, ούτε περιουσιακά του σχέδια δημόσιες υπηρεσίες, ούτε τίποτα. Και πέρα των άλλων που λέμε ανάπτυξη και τα λοιπά στην περιφέρεια, είναι κάτι που μας πονάει καθημερινά εμάς τους αναπηρεώτες και νομίζω με εσάς να τρέχουμε στον Βόλο, να παίρνουμε ένα χαρτί, να κάνουμε να εξυπηρετηθούμε. Τίποτα άλλο. Εύχομαι τέλος καλή επιτυχία σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Όλα να πάνε καλά. Εντάξει, και τα ξαναλέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπαλα. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, η νεολαία όντως λείπει. Και ένας από αυτούς που δεν λείπει είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι είπαν οι προστατήσατες. Α, το όνομά μου είναι Σβάνιος Δημήτριος. Μπορεί να ο πατέρας μου να μην είναι από εδώ, αλλά εγώ μεγάλωσα εδώ πέρα και ο τόπος που μεγαλώνει κανείς είναι πραγματικά εκεί που γεννιέται, όχι ή αν γεννήθηκα εγώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, δεν έχει σημασία αυτό. Και το πονάει το τόπο. Η κρίση που μας στήσει όμως, πραγματική κρίση του Έλληνα, ποια είναι? Οικονομική ή τον εαυτό του. Η κρίση των εαυτό μας, η εσωστρέφεια, η μυσαλλοδοξία, ο εγωισμός. Πίστη, αλήθεια, τι είναι αυτές οι δύο λέξεις. Έχουν χαθεί. Χάσαμε, όσον αφορά τους πολιτικούς, την πίστη μας εδώ και πολλά χρόνια. Εάν μη χάσεις πραγματικά, χάνεις και την πίστη σου, την ηθική, την οικονομική όλα. Το ψάρι όμως όντως μυρίζει από το κεφάλι. Αυτό είναι το βασικότερο. Και όσον αφορά τις διακηρύξεις αυτής της, αυτού του κινήματος, πραγματικά εγώ θα το ενισχύσω με όλο μου το είναι. Όχι σαν και καλά να μπλεχτώ σε τέτοια πράγματα, αλλά με το λιθαράκι μου και αργότερα βλέπουμε, ποτέ δεν μας πήραν τα χρόνια. Μου θυμίζει ότι όλοι μαζί μπορούμε, αυτό που λέει και ο Σκάι, έτσι, ανεξάρτητο τώρα από μόνο τους και οτιδήποτε, όλοι μαζί μπορούμε. Και μου θυμίζει επίσης το παράδειγμα του Εσώπου, ότι ένα κλαρί μόνο του σπάζει, πολλά όμως όχι. Ευτυχία πραγματική, δηλαδή μια νίκη της ενωτικής, δημοτικής κίνησης, όλοι το είναι, έτσι. Είναι σαν το νερό, όπως είπε ο Καζαλιτσάκης. Μπορεί να μην το βλέπεις, να μην έχει κάποιο χρώμα, αλλά το γεύεσαι, το νιώθεις, σε ξεδιψάει. Είπατε τα σύν, τα πλήν, σε πολλά πράγματα. Είπατε για τις δημόσιες υπηρεσίες, ότι έχουν φύγει από τον τόπο, έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι από τον τόπο, ιδίως νέοι. Δεν το έχουμε παλέψει. Και το κράτος κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί, με την άποψη ότι πολλές φορές μας προπατεί. Βάζει φόρους, ανεξαρτήτου κοινωνικής ομάδας, ανεξαρτήτου οικονομικής δυνατότητας. Δεν είναι όμως έτσι, δεν το πάρουμε κάτω. Αυτοί που είναι ευσυνείδητοι και εργατικοί και φιλότιμοι, ποτέ δεν πάνε χαμένοι. Είναι τρία πράγματα που κατάλαβα από μέχρι τώρα, ας πούμε, πορεία μέσα στον Αντιρό και στη Μαγνησία. Έχω δουλέψει ως εργάτης και σε καφετέριες και σε ιδιωτικός υπάλληλος περισσότερες φορές. Φταίω κι εγώ όμως, το παραδέχομαι, δεν τα ρίχνω. Δεν ρίχνω όλο το φταίξιμο στο κράτος ή στο δήμαρχος οτιδήποτε. Φταίω ότι δεν ζήτησα τα απαιτούμενα δικαιώματά μου όταν ήμουν εκεί που δούλευα. Τα ένσημά μου, τη σωστή μεταχείριση των εργοδοτών, όλα. Φταίω κι εγώ. Δεν ρίχνω πάντα το φταίξιμο στους άλλους. Αυτό που μας μένει τώρα είναι να
ενισχύσουμε μια καινούργια προσπάθεια του Νίκου Πιτσανίδου, του κ. Παντεζόνα, όλων των κυρίων και της κυρίας δίπλα μου. Είναι κάτι καινούργιο, είναι μεγάλο πράγμα. Ας αφήσουμε τα παλιά. Τα παλιά μυαλά που όντως με όχι τη συνείδησή μας, μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Εγώ υποστηρίζω το καινούργιο. Και μου αρέσει να κοιτάω κάτι και από τις δύο όψεις ενός νομίσματος. Μ' αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα σφαιρικά. Και όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει κάνει πάρα πολλά, έχει δώσει πάρα πολλά για την Ελλάδα. Έλα όμως που πάρα πολλοί τα εκμεταλλευτήκαν. Γιατί να πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν το καλό μας? Εάν δεν αλλάξουμε εμείς, αν δεν κάνουμε την αυτοκριτική μας πρώτα από μέσα μας, πώς θα θέλουν να αλλάξει όλος ο τόπος γύρω μας και όλο το κράτος γύρω μας? Πάρα πολλοί το εκμεταλλεύτηκαν σε πολλές κρίσεις. Υπάρχει μια σύψη παντού. Καιρός λοιπόν να το ξεκορμίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κουσβάρνα. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση να κλείσουμε, να περάσουμε στην ψηφοφορία για την διακήρυξη και τους βασικούς στόχους του προγράμματος της ενωτικής δημοτικής κίνησης. Επαναλαμβάνω ότι όλες οι προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν από τις τοποθετήσεις των πολιτών θα ενσωματωθούν στην προκήρυξη της στη διακήρυξη του προγράμματος της ενωτικής δημοτικής κίνησης. Χριστό, έχω καταθέσει μία πρόταση γραπτός, να διαβαστεί. Εγώ έχω μία πρόταση. Η ενωτική δημοτική κίνηση όλο αυτόν τον καιρό υλοποιεί δράσεις και δημοσιοποιεί πολιτική για την περιοχή μας. Δίναμε σε πολλούς την ελπίδα. Ενοχλήσαμε λιγότερους, γιατί ταράξαμε τη σιωπή της μιζέριας και της απεισιοδοξίας. Διαμορφώσαμε για πρώτη φορά αυτόνομο πολιτικό λόγο για τον τόπο μας, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται καθημερινά αυτοί που μας βλέπουν ως ελπίδα για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Φαίνεται ότι μπορούμε να ενώσουμε την τοπική κοινωνία πέρα από κομματικές αποχρώσεις. Σε αυτό το εγχείρημα, καινούργιο εγχείρημα, ως επικεφαλή θα πρέπει να επιλέξουμε έναν άνθρωπο που να μπορεί να εκφράζει όλους εμάς, να έχει δείξει ότι πιστεύει και παλεύει για την προσπάθεια της ερωτικής δημοτικής κίνησης. Με τη στάση και τη δράση του να εγγυάται ότι θα υπηρετήσει τη διακήρυξη και τους στόχους που όλοι μαζί έχουμε διαμορφώσει. Εμένα προσωπικά δεν μου έρχεται άλλο όνομα στο μυαλό μου εκτός από τον Νίκο Τζανί, που ήταν ο αρχιεργάτης αυτής της προσπάθειας και αυτόν τον προτείνω για επικεφαλή της παράδειξης για τις δημοτικές εκλογές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Άλλη πρόταση υπάρχει? Όχι. Εγκρίνεται ο Νίκος Τζανής για επικεφαλής της παράταξης ενωτική δημοτική κίνηση για τις εκλογές. Εγκρίνεται. Καλούσα στο σημείο αυτό για ένα σύντομο θερμισμό τον Νίκο Τζανί για να κλείσουμε σιγά σιγά. Καταρχήν πρέπει να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δίνετε στο πρόσωπό μου. Μπορώ να σας δώσω το λόγο μου ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, θα δώσω όλες τις δυνάμεις που έχω για να πετύχουμε αυτούς τους σκοπούς που όλοι μαζί συνδιαμορφώνουμε. Θα ήθελα να πω, χάρηκα που μίλησαν και οι δυο χωριανοί μου, ο πρόεδρος, ο Δημήτρης Τσουκαλάς και η Μάχη. Συνήθως η προσφώνηση είναι πρόεδρος. Δεν έλεγε ποτέ το πρωί. Και να ξεκαθαρίσω ότι οι στόχοι, η διακήρυξη και οι στόχοι είναι ακριβώς αυτό που βάζουμε σαν αρχή
για να συνδιαμορφώσουμε με την τοπική κοινωνία το πρόγραμμα και το όραμα για τις εκλογές. Δεν είμαστε μόνο εμείς αρμόδιοι να το πούμε αυτό. Άλλωστε αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα και οι στόχοι που διαμορφώνονται συνεχώς μέσα από την επικοινωνία, μέσα από την συνεχή επικοινωνία που έχουμε με την τοπική κοινωνία. Θα χαρούν ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν τις γνώσεις, που θέλουν να συμβάλλουν, να μας βοηθήσουν για να πετύχουμε για το καλό του τόπου μας. Εγώ μπορεί να δέχομαι να αναλάβω αυτό το ρόλο. Είχαμε πει δύο κουβέντες όταν ξεκινήσαμε κάποιοι άνθρωποι. Γιατί μας λέγανε μέχρι τώρα κρύβεστε. Είχα δώσει το λόγο μου, όπως το δίνω πάντα από μικρό παιδί, είτε στους αγώνες είτε στη δουλειά μου, ότι όταν αναλαμβάνουμε μία δουλειά, αυτή πρέπει να την πάμε μέχρι το τέρμα και πρέπει να την τελειώσουμε. Να είμαστε συνεπείς και να μπορούμε αυτόν που χτες του υποσχεθήκαμε κάτι, αύριο όταν τελειώσει η δουλειά να τον κοιτάμε στα μάτια. Αυτό ακριβώς θέλω και εγώ να σας πω, ότι δίνω το λόγο μου, ότι θα συνδιαμορφώσουμε, θα παλέψουμε με την τοπική κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο, για να έχουμε ένα όραμα που θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής για τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια. Για να πετύχουμε όμως, εγώ ξεκαθάρισα στην τοποθέτησή μου, ότι δεν εξαρτάται από ένα, από δύο. Και σίγουρα, εγώ έχω αίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνω. Θέλω να σας πω ότι εξαρτάται από όλους εμάς. Δεν βάζουμε, βέβαια, και δεν κρίνουμε στην εθελοντική προσφορά κανένα για το ύφος της προσφοράς. Θέλουμε όμως όλοι εσείς, όλοι εμείς, για να πετύχουμε, να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνάμεών του ο καθένας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αναγνωρίζω ότι ο δικός μου ρόλος είναι μεταβατικός. Εγώ ήδη είμαι 50 χρόνια. Παίρνουμε αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία. Ο πρώτος στόχος μας όμως είναι να βάλουμε ένα άλλο όραμα για τον τόπο και να ανοίξουμε το δρόμο στη νέα γενιά. Αυτή θα διαμορφώσει και θα ζήσει το αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.